ένα πολύ ωραίο θέμα που ετοίμασε η Σόφη Χρυσάνθου, καθώς από παιδί θυμάται τον εαυτό του ως εξερευνητή της φύσης. Μεγαλώνοντας κατάλαβε πως η μαγεία της άγριας ζωής θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να νιώθει δημιουργικός και ευτυχισμένος. Ο Κωνσταντίνος Χρήστου, λοιπόν, κατά τη συνάντησή του με τη Σόφη, μας περιγράφει τις εμπειρίες του μέσα από τα ντοκιμαντέρ που έχει δημιουργήσει, μιας και αγαπάει τόσο πολύ να μελετάει την άγρια φύση. Όπως κάποτε είπε η Σάρλο του Έλενμπρεκ, η άγρια ζωή μας φέρνει σε επαφή με την παλώμενη καρδιά του φυσικού κόσμου και μας αποκαλύπτει την εκπληκτική ποικιλομορφία της συμπεριφοράς των ζώων. Ο Κωνσταντίνος Χρήστου είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα ενός ανθρώπου που από μικρό παιδί λατρεύει να βρίσκεται ανάμεσα στη φύση. Η εξερεύνηση είναι για αυτόν η κατάθεση της ψυχής του, της φαντασίας και των συναισθημάτων του. Ξεκίνησε να ασχολείται με την κινούμενη εικόνα πριν από περίπου 7 χρόνια. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στην Κύπρο και μετά έκανε μεταγραφή στο Plymouth College of Art στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου και αποφύτησε. Ασχολείται κυρίως με την κινηματογράφηση της φύσης, η οποία είναι η μεγάλη του αγάπη καθώς και η κύρια απασχόλησή του τα τελευταία χρόνια. Όταν πριν από περίπου 2 χρόνια βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Εράσμους και έμεινε 3 μήνες για πρακτική εξάσκηση στην κινηματογράφηση της άγριας ζωής, συνειδητοποίησε πως αυτό είναι το αντικείμενο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί. Αυτό το κατάλαβα και εγώ κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, αφού μέσα από τα μάτια του είδα το πάθος για δημιουργία, καθώς μου περιέγραφε τις εμπειρίες του μέσα από τα ντοκιμαντέρ και τις δουλειές που έχει κάνει. Μικρή ηλικία με την οικογένεια ήμασταν σχεδόν κάθε Σαββατοκυριακό έξω στη φύση και γενικά υπήρχε έτσι μια αγάπη προς τη φύση και στα ζώα. Πιέναμε στη Λάρα που ευκάλλαν τα χελωνάκια, πιέναμε στο σταυρόντι της ψόκας που ήταν τα γρινά. Πριν 2 χρόνια πια Erasmus placement στην Ιταλία σε έναν οργανισμό ο οποίος κάνει projects για να μεγαλώσει ο πληθυσμός ενός υποείδους καφέ αρκούδας και έκανα τους κάποια βίντεο για τα social media. Μετά από 4 μήνες που ήμουν τζαμέ, αποφάσισα ότι ήταν να θέλω να ασχοληθώ με τούτο συγκεκριμένα. Έχουν μείνει λιγότερες από 70 αρκούδες σε όλο τον κόσμο. Και ο κύριος λόγος που ο αριθμός είναι μικρός είναι επειδή οι άνθρωποι χτίζουν δρόμους, ski resorts και δεν υπάρχει χώρος για να μεγαλώσει η περιοχή όπου ζουν και να αναπαραχθούν. Οπότε έχει πολλά road kills. Έχει κάποιους που πάνε και λαθροκυνηγούντες. Οπότε το ντοκιμαντέρ που κάνουμε για μέ στοχεύει να δείξει τούτα τα πράγματα τα οποία καλούν το οικοσύστημα και εν τέλει το τι τραβάει η αρκούδα που τον άνθρωπο. Ήταν πάρα πολλά ωραία επειδή είχε φοιτητές, Εράσμους και άλλους πουλών τον κόσμο, οπότε είχε ένα κύκλο κουλτούρας τέλος πάντων. Κάποιοι ασχολούνταν με animal behavior, άλλοι ασχολούνταν με γεωλογία, άλλοι μοριακή βιολογία και γενικά το επιστημονικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ δυνατό. Βοήθησε μας πάρα πολλά για να κάνουμε το ντοκιμαντέρ να τα έχει γερές βάσεις. Έχει κάποια είδη τα οποία μπορείς να τα βρεις εύκολα και να κάτσεις, ας πούμε, 2-3 ώρες, ξέρεις και που είναι, βγάλεις τα,
δεν έχει πρόβλημα. Αλλά έχει κάποια άλλα ιδέα, ας πούμε, όπως η αρκούδα που είναι πάρα πολλά λίες. Περιμέναμε 5 ώρα, 6 ώρα, μπορεί και 8 ώρα και κάποιες φορές να μην έρχεται καν. Και πιέναμε στοχευμένα δηλαδή, δεν πιέναμε απλά να πάμε σε έναν τόπο και να περιμένουμε. Ναι, οπότε πρέπει να έχεις πολύ υπομονή, να κάτσεις ώσπου να έρθει κάτι και μετά να καταφέρεις να το βγάλεις και από διαφορετικά angles για να μπορέσεις ύστερα να έχεις κάτι πιο όμορφο στο ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα να δείξεις animal behavior, δηλαδή το πώς τι κάνει ένα ζώο, να το βγάλεις που τρώει, να το βγάλεις που θυλάζει, να το βγάλεις που πάει να κολυμπήσει. Ο Κωνσταντίνος έχει δημιουργήσει το ντοκιμαντέρ Life in the Buffer Zone με θέματα ανθρωποπούλιας στο νησί μας και συγκεκριμένα στο χωριό Δένια. Σε συνεργασία λοιπόν με την κοινότητα Δένιας και τον ερευνητή άγριας ζωής Χάρη Νικολάου, κατάφεραν να καταπολεμήσουν τα τροκτικά στην νεκρή ζώνη μέσω των φωλιών ανθρωποπουλιών, αντικαθιστώντας τη χρήση βλαβερών δολωμάτων για την εξολόθρευση τροκτικών. Το ντοκιμαντέρ κατέκτησε την πρώτη θέση στο Cirrus International Monthly Festival of Toronto στην κατηγορία Environmental Films, ενώ έχει λάβει πολύ σημαντικές διακρίσεις σε διάφορα φεστιβάλ της Αμερικής αλλά και στην Ευρώπη. Στη Δένια έχει αλλάξει 7 στάφους που πολλά παλιά είχε γεμώσει ο τόπος με τροχτικά. Οπότε τα τροχτικά ήταν πρόβλημα στην κοινότητα επειδή μεταδίδουν και αρρώστιες. Ύστερα η κοινότητα έβαλε δηλητήρια τα οποία ήταν τοξικά και όχι τόσο φιλικά προς το περιβάλλον. Οπότε τούτον το project ήταν να φέρουν ανθρωποπούλια, δηλαδή έβαλαν πάνω στα δέντρα τεχνητές φωλιές όπου μπαίναν μέσα τα ανθρωποπούλια, εθρέφουνταν αποκλειστικά σχεδόν με τροχτικά. Οπότε το πρόβλημα μειώθηκε αρκετά. Τούτη εμπειρία αφήκε με και επειραματίστηκα αρκετά, μπορώ να πω, και από πλευράς σεναρίου και από πλευράς κινηματογράφησης. Είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε κάμερες οι οποίες μπορούν να δουν και μέσα στη νύχτα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε εμείς με τα μάτια μας. Οπότε δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τα ανθρωποπούλια και τους αρουραίους χωρίς να τους ενοχλούμε και να τους πιάσουμε στο φυσικό του περιβάλλον. Και εννοείται ότι δεν τα καταφέρνεις ποτέ να κάνεις ακριβώς εκείνο που είχες γράψει στην αρχή. Πάντα να έχει αναποπτωθείς, πάντα μια μέρα να βρέσει και θα μπορείς να πας να κινηματογραφήσεις. Οπότε στο τέλος πρέπει να κάνεις λίγο να παίξεις θέλεις, με το σενάριο και με τα πλάνα. Η χελώνα συγκεκριμένα για την Κύπρο είναι ένα ζώο που θα ήθελα να ασχοληθώ πιο πολλά μαζί. Στο εξωτερικό έχει πάρα πολλά ζώα, δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποιον. Νομίζω αρέσκουν μου όλα το ίδιο, θα είχα κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Η δίψα για κινηματογράφηση της άγριας ζωής δεν σταματάει εδώ για τον Κωνσταντίνο. Θα έλεγα πως είναι μόνο η αρχή. Τον τελευταίο χρόνο ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με δύο οργανισμούς της Ιταλίας, Salviamo l'Orso και Rewilding Apennines, με τίτλο Terra dell'Orso, που σημαίνει «Η γη της αρκούδας». Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα υποείδος καφέ αρκούδας, γνωστή ως καφέ αρκούδα των Απενίνων. Είναι ένα υποείδος της ευρασιατικής καφέ αρκούδας που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Βασικά, τούτο το επάγγελμα, έναν που τα τυχερά του θέλεις, ενώ ότι μπορείς να ταξιδέψεις σε τόπους που εθε πιένες για διακοπές. Νιώθω ότι δεν θέλω να πάω από το σπίτι μου.
ως που σώνω, να περπατώ, να... και να κουβαλώ τον εξοπλισμό μου πάνω στα βουνά ή μέσα στις σαβάνες ή στους πάγους, όπου θέλεις πάω, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι σίγουρη, Κωνσταντίνε, πως το άλμπουμ της ζωής σου θα γεμίσει από εντυπωσιακές φωτογραφίες και ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτουν τα μυστικά της άγριας ζωής. Και όλα αυτά θα αποτελέσουν για εσένα αλλά και για εμάς που θα τα παρακολουθήσουμε μια συναρπαστική εξερεύνηση του κόσμου των ζώων και της συμπεριφοράς τους. Από τις επικές μεταναστεύσεις έως τις τελετουργίες ερωτοτροπίας και από τις μαγευτικές τεχνικές θύρευσης έως τις μεγαλοφυείς στρατηγικές άμυνας. Σου εύχομαι λοιπόν να συνεχίσεις να δημιουργείς ήχους, χρώματα και εικόνες από καταπράσινα τοπία γεμάτα άγρια ζωή.